Κύριε Τσακαλώτο, καλή σας μέρα. Καλώς ήλθατε στην Κορινθία για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε μία ερώτηση σχετικά με μία έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που έγινε πρόσφατα και δείχνει ότι, αναδεικνύει ότι το 7 στους 10 Έλληνες περνούν πλέον στο κατόφλι της φτώχειας. Πόσο μπορεί να πάει αυτό το πράγμα ακόμα? Δεν ξέρω πόσο θα πάει. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει κάποια σημάδια αισιοδοξίας και δεν καταλαβαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει για να πληρώσει τους φόρους. Δεν θα πέσει έξω το πρόγραμμα γιατί, για κάποιους άλλους λόγους, αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο ύφεση που δημιουργούνται μέτρα που μετά δημιουργούνται μεγαλύτερη ύφεση. Να σας πω μόνο ένα άλλο στοιχείο εκτός από την έρευνα που αναφέρατε εσείς, ότι βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Oxford Economics, που είναι ένα ίδρυμα, ένα ερευνητικό ίδρυμα, Ινστιτούτο στη Βρετανία, που είχε πει, έκανε την εξής ανάλυση, είπε τι θα είχε γίνει σε χώρες από την Ισπανία και στην Ελλάδα αν είχαν πάρει τα μισά μέτρα. Δηλαδή κόβανε στη μέση τα μέτρα που πήραν τα τελευταία 3 χρόνια. Και βγαίνει ότι στην Ελλάδα θα είχαμε 300.000 θέσεις εργασίας περισσότερο, 300.000 άνεργους λιγότερους, θα είχε πέσει το εισόδημα 14% λιγότερο και το μόνο κόστος θα ήταν ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα ήταν 1% παραπάνω. Δηλαδή για ένα παραπάνω, δηλαδή αντί να πέσει 10% θα έπεφτε 9% περίπου, χοντρικά να σας πω. Είναι μια θυσία του λαού που πραγματικά κανένας δεν μπορεί να πει ότι αξίζει τον κόπο για 1% έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, αξίζει 300.000 άνθρωποι να είναι άνεργοι. Είστε υπεύθυνος των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Βουλή. Στη Βουλή. Και βεβαίως εφόσον ο ελληνικός λαός αύριο καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θαύματα θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα ανατρέψει τα πράγματα? Νομίζω ούτε θαύματα μπορούμε να κάνουμε, ούτε ο κόσμος περιμένει θαύματα. Νομίζω έχει μια ρημότητα πια ο ελληνικός λαός. Έμαθε. Ο ελληνικός λαός θέλει να δει δείγματα βεβαίως. Θέλει να δει ότι τελειώνει η ύφεση, ότι δεν θα συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα. Θέλει οι πιο φτωχοί, αυτοί που έχουν υποφέρει πρώτα, να μπορούν να έχουν μια ανακούφιση και μετά με ένα οδικό χάρτη σιγά σιγά να μπορούν να υπάρχει ανάκαμψη, αλλά να βάλουμε και θεμέλια για μια διαφορετική πορεία γενικότερα. Να σας το πω πιο απλά τι θέλει ο ελληνικός λαός, όπως και εμείς τον αντιλαμβανόμαστε μέσα από την ενημέρωση καθημερινά που βρισκόμαστε με τον κόσμο. Ένα παράθυρο στην ελπίδα θέλει, κύριε Τσακαλώτο. Ένα παράθυρο στην ελπίδα, αλλά νομίζω ότι θέλει και αυτή η ελπίδα όταν θα υπάρχει μια αντίστροφη πορεία για τους μισθούς και τις συντάξεις, να μπουν και κάποια θεμέλια για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, να μην ξαναφτάσουμε εδώ. Βεβαίως. Θέλει και το κράτος να δουλεύει αλλιώς, να έχει μια εμπιστοσύνη πώς γίνονται οι προμήθειες, πώς δίνονται οι επενδύσεις, να ξέρει ότι ο δημόσιος υπάλληλος θα είναι πιο κοντά στο πολίτη, θα λύνει προβλήματα. Η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλει και μια οικονομία, μια παραγωγική ανασυγκρότηση, λέμε εμείς, που να βάλει ό,τι κερδίσει τα επόμενα 10 χρόνια σε πιο σταθερή βάση και για τα παιδιά και για τα εγγόνια. Ένα ερώτημα που θέτουν συνήθως αυτοί που θέλουν να βρεθούν απέναντι από τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει και θα τους αφήσει η Ευρώπη, θα τους αφήσει η Τρόικα, θα τους αφήσει η Γερμανία, εφόσον έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε μια κατάσταση που η Ευρώπη πηγαίνει σφαίρα, μια χαρά λύνει όλα τα προβλήματα και το μόνο πρόβλημα είναι η Ελλάδα. Όλα αυτά που είπατε για την έρευνα στην Ελλάδα φάνηκαν και στην Ισπανία σε πρόσφατες έρευνες, που και στην Ισπανία δεν μπορούν να ανταποκριθούν και δεν θα βγάλουν τους στόχους τους δημοσιονομικούς για το 2012 και άρα θα είναι πιο δύσκολο να τους βγάλουν για το 2013. Άρα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Νομίζω ακόμα και οι λαοί της Ευρώπης, αν δουν μια διαφορετική κυβέρνηση, θα πούνε ότι και εμείς θέλουμε κάτι, γιατί η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω αυτό το βοήθησε να πάει ψηλά, ήταν ότι δεν είπαμε ότι εμείς θέλουμε μόνο ότι είναι καλή στη χώρα μας. Καταλαβαίνω ότι αυτό που είναι καλό για τη χώρα μας είναι καλό και για την όλη Ευρώπη. Και άρα έχουμε μια πρόταση να λυθεί το χρέος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, για να μπορεί όλη η Νότια Ευρώπη να έχει ανάκαμψη. Αυτό θα βοηθήσει και τους λαούς της Νότιας Ευρώπης, αλλά και του Βορρά. Και η περίφημη ερώτηση, κύριε Τσακαλώτο, έτσι κύριε Τσακαλώτο, να κλείσω με αυτήν. Είναι ή δεν είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το οικονομικό του πρόγραμμα? Είναι έτοιμος και θα είναι ακόμα πιο έτοιμος αν έχει την λαϊκή υποστήριξη.